Πάμε να βάλουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου, υποψήφιο με το κίνημα Αλλαγή στον Νότιο Τομέα και τομεάρχη δικαιοσύνης και ασφάλειας του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθεοδόρου, τι κάνετε? Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, τι σας. Να είστε καλά. Αναρωτιέμαι αν αυτή η αντιπαράθεση σε πολύ ψηλούς τόνους ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη σας αφήνει χώρο ή νιώθετε λίγο ότι και τα άλλα κόμματα δυσκολεύονται από όλο αυτό το κλίμα. Κύριε Παπαδόπουλε, αφήνει το χώρο της λογικής, αφήνει το χώρο της ψυχραιμίας και της υπευθυνότητας, γιατί κανένας δεν είναι χαρούμενος με αυτά τα οποία είδαμε στη Βουλή την πρώτη μέρα της συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Εμείς προφανώς και καταδικάζουμε ένα πολιτικό, αν θέλετε, διάλογο επίπεδου πεζοδρομίου, αλλά και ότι τραβάμε τελικά τις αντεγκλήσεις και τις προσωπικές προσβολές σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπαίνουν μέσα οικογένειες, να μπαίνουν μέσα παιδιά, να μπαίνουν μέσα... Αυτά είναι εκτός πολιτικού διαλόγου. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο και η κυρία Γεννηματά το είπε και εμείς το είπαμε χθες κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών μας. Ότι όταν ο πολίτης, όταν οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, το συναντάμε αυτό στις συζητήσεις που κάνουμε, ακούν ένα τέτοιο διάλογο στη Βουλή, ξέρετε τι κάνουν, αποστρέφουν το βλέμμα, γυρίζουν την πλάτη και τελικά αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από ένα τέτοιο επίπεδο διαλόγου είναι τα άκρα, η Χρυσή Αυγή, οι ακροδεξιοί, οι οποίοι κατά τα άλλα χρησιμοποιούν πάντα το ίδιο τόνο στις τοποθετήσεις του στη Βουλή και όλοι μετά το καταδικάζουν. Άρα εγώ σήμερα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μικρός δικοματισμός στις προσβολές, στις αντικρίσεις. Σήμερα περιμένω και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος άρχισε τις επιθέσεις την προηγούμενη φορά, αλλά και από τον κύριο Μητσοτάκη, να τοποθετηθούν στα βασικά προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική κοινωνία, αλλά και στα βασικά επίδικα τα οποία γέννησαν όλο αυτό το διάλογο. Δηλαδή, ξέρετε τι είπα χθες στον κύριο Τσίπρα, το ηθικό μέρος να πηγαίνει βόλτα με το κότερο της μεγαλοκυκληματίας συνεργάτη δάσου 10 μέρες μετά την εκατόμβη στο Μάτι, το ηθικό μέρος το καταδικάζει ο ελληνικός λαός και το κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε όλοι και να καταδικάσουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να πηγαίνει διακοπές με κότερα ή σε βίλες επιχειρηματιών, γιατί παντού στην Ευρώπη αυτό είναι παράνομο, απαγορεύεται. Και αυτό θα πρέπει να είναι, αν θέλετε, ένα μήνυμα προς την κοινή γνώμη, προς τους πολίτες, ότι η πολιτική τάξη δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως να συζητήσουμε και για την οικονομία, βεβαίως να συζητήσουμε για τα προεκλογικά, για τις προεκλογικές παροχές, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, από τα προεκλογικά επιδόματα, όταν έχει πάρει από την τσέπη του πολίτη και του ελληνικού λαού αυτή η κυβέρνηση 10 και του δίνει ένα ως προεκλογική παροχή με την προσδοκία ότι θα εξαγοράσει την ψήφο. Ναι, φαντάζομαι θα μπει και το κομμάτι της ασφάλειας με αφορμή και τα όσα έγιναν. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Χθες αυτό το οποίο έγινε μπροστά στα μάτια μας, γιατί ήμασταν κάπου εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, είναι πραγματικά, δείχνει πραγματικά πόσο η κυβέρνηση καλύπτει όλους αυτούς τους μπαχαλάκιδες, αυτούς τους φίλους των τρομοκρατών, γιατί έγινε για τον κύριο Κουφοντίνα, θα σας θυμίσω, το ξέρετε, ναι. η ενέργεια αυτή χθες, η επίθεση στα μαγαζιά. Δεν μπορεί ο πολίτης στην Αθήνα να νιώθει τέτοια ανασφάλεια και ο κάθε παρακρατικός αλήτης, γιατί περί παρακρατικών αλητών πρόκειται, να έχει τη δυνατότητα να σπάει βιτρίνες, να σπάει μαγαζιά, να απειλεί καταστηματάρχες και να βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας σε αυτό το σημείο εγκατάλειψης και υποβάθμισης, που η ανασφάλεια που παράγει το κράτος ΣΥΡΙΖΑ και προθήμων να βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο. Αυτά θα πρέπει να αλλάξουν μετά τις εκλογές. Η ασφάλεια είναι κοινωνικό δικαίωμα και εμείς το κίνημα αλλαγής ως τέτοιο δικαίωμα το υπερασπιζόμαστε. Στην πόλη μας, στις πόλεις μας υπάρχει ένας υπερασπίσιμος χώρος για όλους τους πολίτες, γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Τα υπόλοιπα είναι εκτός δημοκρατικού χώρου και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα αλλά και αυστηρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία, κύριε Παπαθεοδόρου. Και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.